Θα ήταν όμως δική μου παράτυψη αν δεν εξέφραζα δημόσια τις ευχαριστίες μας προς τον Λύκειο Ελληνίδων με τη συμπλήρωση των 100 ετών από τις ιδρύσεώς του. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν σε όλα τα διοικητικά συμβούλια που έχουν περάσει από το Λύκειο Ελληνίδων για το εθνικό και πατριωτικό έργο που έχουν που προσφέρουν επί 100 χρόνια. Και ήθελα να συμπληρώσω ότι ο Δήμος Παπάγου Χολαργού είχε την τύχη εδώ και πολλές δεκαετίες να έχει ένα από τα δυναμικότερα παραστήματα του Λυκείου Ελληνίδων, το οποίο έχει τιμήσει την πόλη μας και έχει συμβάλει πολύ στη διαπαιδαγώγηση των οικογενειών μας και των παιδιών μας. Το ξεκίνησε η αείμνηστη Βέρα Αντωνοπούλου, το συνεχίζουν τα παιδιά της, ο Γιώργος και η Νατάσα, τέτοιες στιγμές είναι στο παρασκήνιο, αλλά τα εγγόνια της Βέρας Αντωνοπούλου είναι στο προσκήνιο. Φέρετε τις ευχαριστίες μας για την πρόεδρο της Ελένη Κριτσαρτάρη και θα την περιμένουμε. Αυτό ανήκει σε όλους, στο Λύκειο των Ελληνίδων, ξεκινώντας από τα παιδιά που χόρεψαν σήμερα, του Περιφερειακού Τμήματος Παπάγου, που γιορτάζει 28 χρόνια ύπαρξης, και μετά σε όλους τους 1.800 μαθητές που υπάρχουν στην Αθήνα, τις χιλιάδες των ανθρώπων που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Και κύριε Δήμαρχε, κύριε Ξίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είσαστε πάντα στο πλευρό μας. Και όταν έρχεται από ανθρώπους που μας έχουν συμπαρασταθεί, που αναγνωρίζουν το έργο μας μια τέτοια διάκριση, είναι ακόμα πιο σημαντική για όλους μας. Την έχουμε ανάγκη από το πιο μικρό μέχρι το πιο ψηλά ιστάμενο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ας ευχηθούμε στα επόμενα 100 να γιορτάσουν πάλι κάποιοι άλλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με αυτή την ευχάριστη βραδιά έκλεισε και το 16ο φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Να ευχαριστήσω δημόσια τους άξιους συνεργάτες μου, την Ειρήνη Βεντουζά που είχε ένα ατύχημα στη σκάλα του σπιτιού της και την ευχαριστώ ιδιαίτερα, της εύχομαι περαστικά και της εύχομαι να μην ξανακατεβαίνει σκάλες γιατί πρέπει να είναι προσεκτικότερη. Στην Έννη την Ευαγγελοπούλου και στον Γιώργο τον Αντωνόπουλο. Και θερμές ευχαριστίες σε όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας και όλους τους πολυπληθείς, τους χιλιάδες θεατές που ήρθανε και τίμησαν με την παρουσία τους το Φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού. Του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ.